Παρατεταμένο χειροκρότημα από χιλιάδες κόσμου για τον πατριάρχη του κρητικού τραγουδιού. Ο Βασίλης Κουλάς έβαλε τα δικά του θεμέλια στην κριτική μουσική, κάνοντας όλους εμάς μύστες αυτής της κουλτούρας, της αυθεντικής παράδοσης, την οποία έχει σφυριλατήσει μέσα από την αδιάκοπη μουσική πορεία της διάρκειας των 65 χρόνων. Πάνω από μισό αιώνα πορεία στον πολιτισμό της Κρήτης έχει διαγράψει ο κρητικός καλλιτέχνης Βασίλης Κουλάς, ο οποίος τιμήθηκε για την προσφορά του σε μια ιδιαίτερη βραδιά στο Καστέλι. Μια πορεία γεμάτη νότες και αρώματα Κρήτης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά σας. Τόσο στην Κρήτη, τόσο στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην πολεμική αεροπορία. Γιατί ως αετός ανοίξατε τα φτερά σας και ενώσατε και την Κρήτη και όλους τους Έλληνες, αλλά κυρίως εμάς τους αεροπόρους. Προερχόμενος από μια οικογένεια με μακρά παράδοση στις τέχνες, ο Βασίλης Κουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 ετών και μέχρι την εφηβεία του κατάφερε να καθιερωθεί ανάμεσα στους πρώτους λυράριδες και τραγουδιστές της Κρήτης. Το 1965 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο, ο οποίος περιείχε κοντιλιές με τον Θανάση Σταυρακάκη και τον Νίκο Ξυλούρη. Αναδημιουργία, καταστροφή, γη, φωνή, λύρα, προσπάθεια, επιμονή. Ταπεινότητα, ενσυναίσθηση, αγάπη, Κρήτη, Ελλάδα, πολεμική αεροπορία, σκάλα, αναγνώριση, τελίνα. Αυτά είναι που κρύβονται μέσα σε έναν αριθμό και τρεις λέξεις. Και ποιος είναι αυτός ο αριθμός και τρεις λέξεις? 65 χρόνια Βασίλης Κουλάς. Πώς θα γεννηθούν ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι. 65 χρόνια παρουσία στα μουσικά δρόμενα, ο ίδιος καταφέρνει να σκορπά τις μελωδίες του σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και εκτός συνόρων, όπου υπάρχει ελληνικό στοιχείο, όπου υπάρχουν κριτικοί. Το έργο, όπως βλέπετε, είναι χρυσά σκαλοπάτια που ανεβήκατε στην πορεία της ζωής σας και το κόκκινο συμβολίζει την αγάπη του κόσμου. Τα δυο αυτά ενωθήκανε και βγήκε το όνομα Βασίλης Κουλάς, μεγάλος καλλιτέχνης. Πέρα από την προσφορά του στον πολιτισμό, ο Βασίλης Κουλάς έχει διακριθεί για το ήθος, την ταπεινότητα και τις αντιλήψεις του. Πολέμιος των άσκοπων πυροβολισμών στην Κρήτη, ο ίδιος στέκεται απέναντι στο φωνικό αυτό έθιμο. Πρέπει λοιπόν και εμείς όλοι, όλος ο κόσμος εδώ, η κοινωνία των πολιτών, να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους τους κρητικούς. Όχι άσκοπους πυροβολισμούς. Βασίλη, σε ευχαριστούμε και γι' αυτό. Η Μελίνα Ασλανίδου, ο Παντελής Θαλασσινός, η Κώστας και Ματθαίος Τσαχουρίδης και ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης τίμησαν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους τον κριτικό δημιουργό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο αύλιο χώρο του Γυμνασίου και Λυκείου Καστελίου, ενώ ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης πλαισίωσε χορευτικά τη βραδιά. Αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας ήταν ο Όμιλος της Κρήτη TV.